Και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή στην εκπομπή Παρεβάσεις με το τρίτο μέρος της εκπομπής μας, φιλοξενώντας έναν καλεσμένο ξεχωριστό. Φιλοξενώντας κοντά μας και έχοντας εδώ κοντά μας την εκπομπή, τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, συγγραφέα και διδάκτορα κοινωνιολογίας, ο οποίος το απόγευμα θα είναι σε μια εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του, εδώ στη Δράμα, στο Δημαρχείο Δράμας. Κύριε Σιακαντάρη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας. Είμαστε εδώ μαζί με τον Θανάση τον Φυλακτό για να συζητήσουμε μαζί σας πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, όχι μόνο για το βιβλίο σας, αλλά και γενικότερα. Με τον ωραίο τίτλο και περίεργο τίτλο, τι δημοκρατίες θα υπάρχουν το 2050. Ωραία, υπάρχει μια ιστορία. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εμείς για την αποδοχή. Και να πω το εξής. Υπάρχει μια ιστορία προσωπική όσον αφορά το τίτλο του βιβλίου. Ξεκίνησα να το γράφω το βιβλίο έχοντας υπόψη μου έναν άλλο τίτλο. Θα υπάρχουν δημοκρατίες το 2050. Αλλά όταν άρχισα να βλέπω τη βιβλιογραφία, τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν και να αναλύω τα δεδομένα, κατέληξα ότι ναι, θα υπάρχουν δημοκρατίες. Αλλά το θέμα είναι ποιες θα είναι και τι δημοκρατίες θα είναι αυτές το 2050. Να καταλάβετε, δεν έχω υπόψη μου ένα μοντέλο μελλοντολογικό, δηλαδή να πω ότι ξέρετε τότε θα, πράγματα θα είναι έτσι. Δεν είναι ένα προφητικό βιβλίο. Προς Θεού δεν είμαι προφήτης, προσπαθώ να είμαι επιστήμονας και να αναλύω τα δεδομένα. Και έτσι πάτησα πάνω, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε πέντε βασικές εξελίξεις που αφορούν το σημερινό. Ναι. Πριν περάσουμε σε αυτές τις εξελίξεις και πού βασιστήκατε, θα θέλατε, είδαμε και πριν την πρόσκληση για τη σημερινή εκδήλωση, για την απόψινή εκδήλωση, να μας πείτε πού θα γίνει, είπαμε 7 η ώρα στο Δημαρχείο και ποιοι θα είναι, έτσι να το στην αρχή και στο τέλος. Γιατί θα σας πω ποιοι θα πιστεύω ότι σίγουρα οι τηλεθέτες θα θέλουν να έρθουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωσή σας. Θα σας πω ποιοι θα είναι οι ομιλητές και ποιοι είναι και οι φορείς οι οποίοι οργανώνουν αυτή την εκδήλωση, τους οποίους και ευχαριστώ όλους από βάθος καρδιάς. Θα γίνει στο Δημαρχείο, όπως είπατε, θα γίνει στις 7.30 η ώρα το βραδάκι. Θα μιλήσουν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο Αναστάσιος Πούλιος. Θα μιλήσει επίσης ο δάσκαλος, ο Δημήτρης Καζάκης, από εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκάλων. Θα μιλήσει και ο καθηγητής, ο Παναγιώτης Μαντζούφας, καθηγητής συνταγματικού δικαίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και την εκδήλωση ολόκληρη θα συντονίσει ο δικηγόρος, ο Παναγιώτης Χατζηγεωργίου, φίλος και γνωστός τέλεχος εδώ στην περιοχή της αριστεράς και όχι μόνο στην περιοχή. Και θα κάνω και ένα κλείσιμο εγώ. Και το κύριο που θέλουμε να πετύχουμε, ή μάλλον θεωρούμε ότι η εκδήλωση θα πετύχει, είναι αν προκαλέσει και ένα διάλογο με το κοινό, με τους ανθρώπους που θα την παρακολουθήσουν, που ελπίζουμε να είναι όσο δυνατόν περισσότεροι. Αυτό όσον αφορά την εκδήλωση που θα γίνει σήμερα, όπου παραλαμβάνω 7.30 ώρα στο Δημαρχείο. Και να συνεχίσουμε τώρα με αυτό που μας λέγατε για το βιβλίο σας, για τους 5 άξονες, για τη θεματική του. Θα είμαι σύντομος, γιατί ωραίο τίτλο. Ο τίτλος, εντάξει, νομίζω ποιοι άλλοι έχουν υποστηρίξει ότι είναι επιτυχημένος ο τίτλος. Και αν θέλετε και λίγο προβοκατόρικος και λίγο προκλητικός. Και λίγο κάπως και διαβαστερός που λέει. Πιασάρικος θα λέγαμε στη γλώσσα τη δημοσιογραφική. Ναι, πιασάρικος. Βέβαια και ο υπότιτλος είναι πιασάρικος. Ναι, με τα δημοκρατία, με τα πολιτική, με τα κόμματα. Και θα μας τις εξηγήσετε αυτές τις έννοιες στη συνέχεια, κύριε Σιακαντάρη, αν θέλετε και τώρα. Γιατί έχουν μπει αυτές οι έννοιες τελευταία πολύ στη ζωή μας. Για ποιο λόγο να μας εξηγήσετε έχουν μπει και τι σημαίνουν. Με τα δημοκρατία είναι ένας όρος που μπήκε στην αγορά, ας το πούμε, στο παζάρι, το παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό, από τον Colin Crouch το 2005. Από τότε άρχισε να... Τι ήθελε να... Σημαίνει το εξής, ότι πλέον όλα τα προϊόντα, ας το πούμε, ότι στην πολιτική πλέον δεν πουλάμε ιδέες ή και δεν αγοράζουμε ιδέες, οράματα, προτάσεις για την κοινωνία. Αγοράζουμε προϊόντα, τα οποία προϊόντα είναι ίδιας κατασκευής, ίδιας συσκευασίας, αλλά απέχουχοι ουσιαστικά το περιτύλιγμά τους. Θέλω να πούμε αυτό, ότι από τον 21ο αιώνα άρχισε η πολιτική πλέον να είναι μια πολιτική που δεν εκπροσωπεί κοινωνικές τάξεις του μεσαίου χώρου και
των κατώτερων, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά είναι μια πολιτική που εκπροσωπεί περισσότερο το μεγάλο πλούτο. Η αντίληψη ποια ήταν? Η αντίληψη ήταν, δεν ήταν ότι να πεθάνουν οι φτωχοί και να πεθάνουν και οι μεσαίοι. Δεν, εντάξει, αυτά είναι απλοϊκά πράγματα. Η αντίληψη ήταν ότι όσο ενισχύουμε το μεγάλο πλούτο, τόσο πολύ ανεβαίνει η πυραμίδα και τόσο πολύ από την πυραμίδα μπορούν να πέσουν και προς τα κάτω τα αποτελέσματα αυτής της πυραμίδας. Αυτό στην Αμερική το λένε trickle-down effect, trickle-down economy, δηλαδή η πυραμίδα που ρίχνει τα προϊόντα προς τα κάτω. Στο πλαίσιο του καπιταλισμού, ναι, και της καπιταλιστικής κοινωνίας. Δεν μιλάμε για τίποτα άλλο, εντάξει, έχει τελειώσει οποιαδήποτε άλλη συζήτηση μετά το 89, για κάτι άλλο. Τώρα, αν υπάρχει οραματικό κάτι άλλο, θα το δούμε αργότερα. Δεν ξέρω το 2100 πότε. Ίσως. Δεν ξέρω, το 2050 πάντως δεν θα το δούμε. Λέει και το βιβλίο. Για το 2050 δεν το προβλέπω. Μεταπολιτική, επομένως, είναι ουσιαστικά, κοιτάξτε, αυτό που έκανε ο κύριος Κασελάκης, να το πω έτσι πιο απλά. Δηλαδή, ήρθε ένας άνθρωπος εδώ και είπε ότι εγώ είμαι ο Στέφανος Κασελάκης, ο Στέφανος είπε, εγώ ούτε καν το επώνυμο, και δεν είμαι σαν τους άλλους. Δηλαδή είναι πολιτική χωρίς πολιτικούς. Πολιτική απέναντι στους πολιτικούς, εναντίον των πολιτικών. Ο κόσμος ουσιαστικά απογοητευμένος από τους πολιτικούς αναζητεί κάτι διαφορετικό. Αυτό το διαφορετικό είναι εκείνο που έρχεται η μεταπολιτική να του το. Το τέλος των ιδεολογιών κιόλας. Ναι, ναι, κάπου εκεί. Κάπου. Τέλος των ιδεολογιών, τέλος της πολιτικής. Με πολιτική ελίτ μέσα. Ναι, ήμουν στην Πολωνία, το λέω και σε άλλες μου συνεντεύξεις, και μπαίνοντας στην Πολωνία είχαν δημοτικές εκλογές. Είδα ένα πλακάτ στον δρόμο που έλεγε δήμαρχος, υποψήφιος δήμαρχος Στάδε, με τους πολίτες, όχι με τους πολιτικούς. Αυτό είναι μεταπολιτική. Αν θέλουμε να το πούμε απλά. Έτσι απλά να μας το πείτε για να το καταλάβουμε και όλοι μας. Ναι, ναι. Πλέον όταν ακούμε την έννοια, να το ουσιαστικά, ουσιαστικά είναι μεταπολιτική. Είναι μια πολιτική όπου λέει ότι ουσιαστικά έχουμε από τη μια τους κλασικούς πολιτικούς, τα λεγόμενα συστημικά κόμματα, όπως είναι στην ατζέντα της πολιτικής και τα λοιπά, ο όρος με τον οποίο έχω κάποιες ενστάσεις, δεν θα τις συζητήσουμε τώρα. Από τη μια μεριά είναι αυτά και από την άλλη το νέο, το καινούριο, το αδιαμεσολάβητο, εκείνο που έχει απευθείας επαφή του πολιτικού, του όποιου πολιτικού, που δεν είναι πολιτικός, αυτό, λοιπόν, με τους πολίτες που ενθουσιάζονται, χειροκροτούν και τον αναδεικνύουν. Το βλέπουμε αυτό και όχι μόνο. Ο Τραμπ, ένα τέτοιο φαινόμενο είναι. Γιατί μην πάμε στο αποτυχημένο φαινόμενο του κύριου Κασελάκη. Αποτυχημένο. Αποτυχημένο είναι. Ναι, για πείτε μας λίγο και για την άποψη, ή σας διακόπτουμε συνέχεια? Όχι, δεν είναι κανένα θέμα. Μπορώ... Πείτε μας την άποψή σας. Κοιτάξτε, έχετε διαβάσει, σίγουρα έχετε διαβάσει και την ταινία του Ράιαν Κίπλινγκ, ο άνθρωπος που θα γινόταν ο βασιλιάς με τον Σον Κόνερι. Λοιπόν, ο Σον Κόνερι πάει σε μια φυλή όπου τον θεωρούν στην Ασία, κάπου στο Αφγανιστάν, θεωρούν ότι είναι, θεός. Θεός. Και αρχίζει ουσιαστικά να ζητάει όλο και περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία έχει και αυτά του δίνουν. Μέχρι που μια στιγμή κάτι γίνεται, ναι, και ματώνει. Ένας θεός δεν ματώνει. Λοιπόν, μόλις μάτωσε ο Σον Κόνερι, κάποιος κατάλαβε ότι δεν είναι βασιλιάς, ότι δεν είναι θεός και τον εκτελούν. Κάπως έτσι έγινε και με τον Κασελάκη. Ήρθε εδώ πέρα, εμφανίστηκε σαν ένας βασιλιάς που τα θέλει όλα. Η αλαζονία όμως και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε τον οδήγησε στην κατάρρευση, τον οδήγησε στην απόλυτη απαξίωση. Και να ήταν η δική του απαξίωση, ας πάει και το παλιάμπελο που λέγανε παλιά στο χωριό μου. Αλλά πήγε και όλο ένας ολόκληρος κομματικός σχηματισμός. Καλός ή κακός, συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε με αυτόν, είναι άλλη σημασία. Δεν τον πήγε και άσχημα όμως, 16% σχεδόν πήρε. Στις ευρωεκλογές. Δηλαδή, 16%... Με τόσα προβλήματα. Φύγανε οι μισοί από την. Δημιουργήσαν την νέα αριστερά. Πήρε λιγότερα από τον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ, τις προηγούμενες εκλογές το 19%. Ήταν ενίος όμως. Και, ναι, και εντάξει, η νέα αριστερά δυστυχώς κατ' εμέ πήρε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, γιατί δεν κατόρθωσε να αποστασιοποιηθεί από το προηγούμενο παρελθόν. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Πήρε πάρα πολύ λίγα. Πάρα πολύ. Η Νέα Δημοκρατία κατέρευσε. Και κατέρευσε η Νέα Δημοκρατία και αυτός δεν κέρδισε τίποτα. Όχι μόνο δεν κέρδισε, έχασε. Εντάξει. Και ταυτοχρόνως στην πορεία πλέον φαινόταν πολύ καθαρά ότι το κόμμα αυτό φθήνει. Γιατί κοιτάξτε, ένα κόμμα δεν ζει μόνο από την διαμεσολάβητη σχέση ενός ηγέτη και των πολιτών.
έχει κομματική ζωή, έχει ιδέες. Ο Κασσαλάκης απέδειξε ότι δεν γνωρίζει ούτε και τον κόσμο των ιδεών, δεν τον ενδιαφέρει ο κόσμος των ιδεών και δεν τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο ο κόσμος των ιδεών της αριστεράς. Δεν θέλω να, θέλω να είμαι καθαρός εδώ πέρα. Δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά αυτό το φαινόμενο. Ούτε είναι καν όμως, όπως κάποιοι το παρουσιάζονται, κάτι σαν το Δημοκρατικό Κόμμα. Όποιος έχει παρακολουθήσει το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ, εκεί σφίζουν από συζητήσεις για τις ιδέες. Δεν είναι ένα κόμμα έτσι, α, φλου, φλου, φλου. Είναι ένα κόμμα που ταλανίζεται και η ίδια η Αμερική έχει χωριστεί στα δύο όσον αφορά τη στάση των κοινωνιών. Κύριε Σκιακαντάρη, όλο αυτό με τον Στέφανο Κασσελάκη είχε επιπτώσεις και ευθύνουσα απορία μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ ή και γενικότερα για το χώρο της αριστεράς, της αντιπολίτευσης, της κεντροαριστεράς? Η μεταπολιτική ουσιαστικά έχει επιπτώσεις για όλη την πολιτική, για όλο το πολιτικό σύστημα. Το φαινόμενο αυτό ουσιαστικά οδήγησε σε απαξίωση σαφώς του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το κόμμα το οποίο τον είχε αρχηγό, αλλά σε απαξίωση και της πολιτικής της κεντροαριστεράς. Αλλά όπως βλέπουμε με τα προβλήματα που έχει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, οδηγούμαστε και σε απαξίωση πλήρως του πολιτικού. Βέβαια, δεν χρειαζόταν ο κ. Κασσελάκης για να απαξιωθεί η πολιτική. Σωστή έχουμε, η επίσημα. Έχουμε πλέον μια διαδικασία, αυτό είναι η μεταπολιτική που λέω, απαξίωση του πολιτικού από το 2008, ας το προσδιορίσουμε πάνω κάτω εκεί, και ύστερα. Χαμηλή δηλαδή, συμμετοχή. Καταρχήν έχουμε χαμηλή συμμετοχή. 1,5 εκατομμύριο λιγότεροι πολίτες ψηφίζουν το 2024 από όσους ψηφίζαν το 2008. Δεν είναι μικρό ποσοστό. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. 1,5 εκατομμύριο λιγότερο. Έχουν χαθεί. Δεν πάνε καθόλου στις κάλπες. Δεν ενδιαφέρονται. Και κάθε χρόνο, κάθε φορά, κάθε επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όλο και περισσότερο. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία τελειώνει κατά την άποψή σας. Γιατί το 2050 λογικά θα ψηφίσει το 10%. Το είπατε σωστά. Το 10% θα ψηφίσει τότε. Η μεταπολιτική είναι η αφισβήτηση της αντιπροσωπευτικότητας. Αλλά δεν είναι όμως και άμεση δημοκρατία. Δηλαδή, κοιτάξτε, το φαινόμενο του πάω σήμερα και ψηφίζω, πώς θα το πω, για το Α κόμμα, το οποίο δηλώνω και όλα δεν θα το ψηφίσω, αλλά ψηφίζω για αρχηγό του Α κόμμα. Πάω αύριο και ψηφίζω για άλλον αρχηγό κτλ. Ουσιαστικά εξαθλιώνει και εξαχριώνει την πολιτική, δεν την ανεβάζει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στο S5 κάνουν, στο Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, κάνουν εσωκομματικές εκλογές από το 1993. Υπάρχει όμως ένας όρος. Καταρχάς, όταν γίνονταν αρχικά οι εκλογές εκεί, έπρεπε να εγκριθούν και από το συνέδριο μετά το αποτέλεσμα, από το συνέδριο του κόμματος. Πάντα υπήρχε έγκριση από το συνέδριο. Αλλά ποιοι ψηφίζαν όμως? Ψηφίζαν μόνο τα μέλη. Και ποια μέλη? Όχι όλα. Εκείνα τα μέλη τα οποία είχαν γραφτεί 6 έως ένα χρόνο, 12 μήνες νωρίτερα. Δηλαδή, αν πήγαινες εσύ μετά, ναι, γινώσουν ένα μέρος, αν δεν μπορούσες να ψηφίσεις. Είναι δηλαδή ένα. Γι' αυτό και βλέπουμε το S5, που όπως είπα προηγουμένως, που έχει εκατομμύρια εκατομμυρίων ψηφοφόρους, στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές ψηφίσαν 210.000 άνθρωποι. Εντάξει, και πού είναι τα μέλη? Το αντίστοιχο γίνεται και στο JTU, πρέπει και να πούμε. JTU έχει πολύ λίγα μέλη για, ανάλογα με το ψήφου. Μα και η συντηρητική, η βρετανική συντηρητική. Αλλά ποιο είναι το θέμα όμως? Σε αυτόν τον τρόπο εκλογής μπορεί να προσέλθει ο καθένας. Γι' αυτό και είδαμε παραδείγματα, γι' αυτό και εξελέγησαν άτομα και προσωπικότητες όπως ο κ. Κασσελάκης, όπως ο Μπόρις Τζόνσον στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, η Τρας, που είναι πραγματικά εκτός, πώς το λένε, αντιπροσωπεύσιμου πολιτικού πεδίου. Ήταν άνθρωποι πολιτικοί που ήταν έξω από αυτό που ορίζουμε το τι είναι πολιτικός. Στην Ελλάδα όμως πλέον συνηθίζεται αυτό. Είδαμε πρόσφατα και στο ΠΑΣΟΚ το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Ανοιχτές διαδικασίες. Ναι, για ναι. Την... Έχει επικρατήσει την Ελλάδα από το 2004. Είναι ανοιχτές διαδικασίες. Εγώ όμως από το 2004, από την τότε απόφαση του Γιώργου Παπαδρέου, στάθηκα απέναντι. Από πράγμα. Τότε. Βέβαια, από τότε, από το 2004. Προφητικά λειτουργήσατε. Όχι, δεν ήταν προφητικά. Θα λέγαμε. Δεν ήταν προφητικά. Από τότε είχατε προβληματιστεί, κύριε Σκιακαντάρη? Όχι, δεν είχα καθόλου προβληματιστεί. Ήμουν σίγουρος. Σίγουρος. Να μην γίνω, να γίνω πιο σαφής. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Είχατε υπόνοιες. Η αφιβολία είναι το καλύτερο εφόδιο για έναν επιστήμονα και για έναν άνθρωπο. Και το να αφιβάλλεις για τις απόψεις σου είναι το σημαντικότερο από ότι να αφιβάλλεις για τις απόψεις των άλλων. Αυτό που έβρεπα όμως τότε ήταν ότι εδώ πέρα προσπαθεί να υπάρχει ένας χυλός πολιτικός,
ο οποίος ούτε άμεση δημοκρατία είναι, αλλά ταυτοχρόνως και θίγει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και υποσκάπτει τα θεμέλια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Και πού φτάσαμε, μεταπολιτική είναι να μην έχεις ούτε αντιπροσωπευτική δημοκρατία, αλλά να μην έχεις ούτε άμεση δημοκρατία. Mm-hmm. Και μεταπολιτική επίσης είναι πλέον τον κόσμο των ιδεών να τον έχουν αντικαταστήσει και των ιδεολόγων και των επιστημόνων, να τον έχουν αντικαταστήσει οι δημοσκόποι και οι επικοινωνιολόγοι. Πολιτική πλέον δεν κάνεις με ιδέες, πολιτική πλέον κάνεις όπως πουλάς, όπως η Coca-Cola και η Pepsi-Cola πουλάνε το ίδιο προϊόν. Για να πουλήσουν τώρα μεταξύ, κάνουν ανταγωνισμό όσον αφορά τη συσκευασία τους. Και από τη συγκεντρώση στο Σύνταγμα, συγκεντρώση σε ξενοδοχεία. Ναι, καλά, έτσι. Αυτό είναι άλλο. Εντάξει, αυτό είναι πλέον αποτέλεσμα της απαξίωσης της πολιτικής και της μείωσης της αντιπροσωπευτικότητάς της. Για να σας εξηγήσω, πότε το κάνανε οι σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία. Mm. Πέρασαν στην εκλογή από τη βάση όταν είδαν ότι μειώνεται η εκλογική τους απήχηση και μειώνονται και τα μέλη τους. Και σου λέει, ας δώσουμε ένα κίνητρο στον κόσμο για να έρθει πάλι πίσω. Αυτό ήταν το σκεπτικό τους. Βέβαια, από την αρχή ορίσανε, και αυτό το καταλαβαίνω και το επιδοκιμάζω. Από την αρχή υποστήριζαν ότι δεν υπάρχει θέμα φίλων. Εδώ δεν έχουμε φίλους. Εδώ δεν είμαστε καφενείο που πάμε να βρούμε τους φίλους. Εδώ είμαστε πολιτικό κόμμα με αρχές που οι άνθρωποι έχουν υποχρεώσεις, τα μέλη έχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα. Κύριε Σκιακαντάρη, και τι σημαίνει με τα δημοκρατία και με τα κόμματα που περιλαμβάνεται επίσης στον υπότιτλο με του κόμμα, βιβλίου με σας. Τα δημοκρατία ουσιαστικά είναι το να έχει παραμεριστεί από την πολιτική ατζέντα το θέμα της ισότητας. Η δημοκρατία ήταν πάντα ένας συνδυασμός ισότητας και ελευθερίας. Αυτό είναι η δημοκρατία. Δεν είναι μόνο να έχουμε ελεύθερες εκλογές, πλουραλισμό, πολλά κόμματα. Είναι μια στρεβλή αντίληψη για το τι είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία ήταν να έχουμε αυτά, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και μια διαδικασία που θα προωθεί την ισότητα ή μια, αν θέλετε, ακόμα πιο μετριοπαθέστερα, μια διαδικασία που θα μειώνει τις ανισότητες. Αφού στον καπιταλισμό ζούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς ανισότητες λόγω του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται η οικονομία και η παραγωγή. Αλλά όμως. Αυτό το πράγμα ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί από το παιδί. Δηλαδή τώρα πλέον, όσο περνάει ο καιρός, όλο και αυξάνονται οι ανισότητες. Άρα η δημοκρατία χάνει ένα πυλώνα της. Και ως κοινωνιολόγος, τα ξέρετε, διδάκτορ κοινωνιολογίας, τα ξέρετε ακόμα καλύτερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανισότητες που λέτε, τις κοινωνικές ανισότητες, κύριε Σκιακαντάρη. Ναι, κοιτάξτε, σας λέω, βέβαια, έχουμε μέσα στο βιβλίο αρκετά στοιχεία όσον αφορά. Απλώς αρκεί μόνο να πω ότι το 1%. Ναι. Του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 90% της παγκόσμιας, των παγκόσμιων περιουσιών. Καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. 1% έχει το 90% του πλούτου. Ναι. Όταν ο πολίτης βλέπει αυτό το πράγμα, το αισθάνεται. Επιστημονικά μπορεί να μην το βλέπει. Μπορεί και καν να μην το διαβάζει και λόγω του ίντερνετ και λόγω αυτό. Ή να μην το αναγνωρίζει. Αλλά όμως το αισθάνεται. Το αισθάνεται στην καμπούρα του που λέμε. Βλέπει ότι υπάρχει τέτοια μεγάλη ανισότητα. Γιατί πλούτος υπάρχει. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε κάποιο δίκιο ο άνθρωπος. Όταν λεφτά έλεγε υπάρχουν. Ότι, βέβαια, λεφτά, αν υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν. Αλλά πού υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Υπάρχουν στους φορολογικούς παραδείσους. Υπάρχουν φορολογικούς παραδείσους. Υπάρχουν στις offshore εταιρείες. Υπάρχει στο μεγάλο πλούτο στην πυραμίδα. Στη διαφθορά κτλ. Αχ, κύριε Σκιακαντάρη, μας βάζετε πολλά θέματα. Στους λεγόμενους ολιγάρχες, έτσι. Υπάρχει και αυτός ο θεσμός. Μπήκε τα τελευταία δεκαετία. Ναι. Ακόμη και στην κομμουνιστική Κίνα υπάρχουν ολιγάρχες. Εκεί και αν υπάρχουν. Δηλαδή, εκεί και αν υπάρχουν. Από εκεί προήρθαν, από τη Ρωσία. Ο όρος ολιγαρχία, η οικονομική ολιγαρχία προήρθε από την Ρωσία του Γκέλτσιν. Κύριε Σκιακαντάρη, μας βάζετε πολλά και ωραία θέματα. Γι' αυτό, επειδή ο χρόνος. Είναι αμύριχτος. Ναι, και τα λέτε τόσο ωραία ότι καταλάβαμε πότε πέρασε. Θα ήθελα να έχουμε την ευκαιρία σε σύντομο χρονικό διάστημα να τα πούμε, έστω και διαδικτυακά, να μας δώσετε αυτή ωραία, την υπόσχεση. Ωραία, θα σας δώσω τα στοιχεία μου. Ωραία. Απλώς μπορώ να πω και κάτι ακόμα. Ότι να πείτε και κάτι ακόμα. Όχι τίποτα σημαντικό. Βεβαίως. Μάλλον όχι τίποτα μεγάλο. Την Παρασκευή κάνω την ίδια εκδήλωση, την παρουσίαση του βιβλίου μου στη Ξάνθη. Α, πολύ ωραία. Τι ώρα θα γίνει? 7 η ώρα. Σε ποιο χώρο, στην Ξάνθη? Στο καπνό. Τέλος πάντων, θα το βρουν οι Ξανθιώτες. Εμείς να κλείσουμε, πριν σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά, για την εκδήλωση σήμερα, 7 η ώρα. 7.30 η ώρα. 7.30. Εντάξει, από 7 ας πούμε να ξεκινήσουμε. 7.30 με το ακαδημαϊκό τέταρτο, ναι, κύριε Σκιακαντάρη. Στο Δημαρχείο, με
τις προσωπικότητες τις οποίες πάλι και ευχαριστώ και με τους φορείς που τους οποίους και αυτούς ευχαριστώ που έχουν την καλοσύνη να με καλέσουν και να αναπτυχθούν, να βοηθήσουν, να συμβάλλουν στο να αναπτύξουμε ένα προβληματισμό γύρω από το που, προς τα που πάνε οι δημοκρατίες. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι μπορούσαμε να μιλάμε με τον κύριο Σιακαντάρη μέχρι το πρωί, πραγματικά. Γιατί θα σας δώσω όλα τα στοιχεία μου και μπορούμε να μιλήσουμε και με... Έχω έρθει μου στην Δράμα αρκετές φορές, να σας πω. Και μάλιστα ήμουν καλεσμένος το 2018 για την άνοδο της ακροδεξιάς πάλι από τον Δικηγορικό Σύλλογο καλεσμένος. Μαζί με τον Νίκο τον Μαρατζίδη και την Ιφηγένεια Αντικαμτσίδου τότε είχαμε κάνει μια εκδήλωση. Ήταν δύσκολες εποχές. Τώρα φαντάζομαι πιο εύκολες σε σχέση με αυτό που είμαστε τώρα. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλή επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ και εσάς που για άλλη μια μέρα ήσασταν εδώ μαζί μας, εδώ μαζί με τον Θανάση Φυλακτό. Σας ευχαριστούμε πολύ που για άλλη μια φορά ήμασταν η επιλογή σας στην ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.